Μετά από κάθε φιάσκο και κάθε ατύχημα και όλα τα λοιπά, βγαίνει και ο βασικός υπεύθυνος να πει ότι... Προφανώς δεν μπορείτε κανείς να αρνηθεί ευθύνες και να πει ότι όλο αυτό έγινε τυχαία, ότι όλα λειτουργούν σωστά, έτσι, αλίμονο. Αλίμονο λέω κι εγώ, αλίμονο, γιατί και να γίνει ανάληψη ευθυνών, πάλι το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Οπότε, είτε τύχεις Γιάννη, τύχα πάντα που λέμε. Επίσης όμως με την ίδια ειλικρίνεια πρέπει να πω ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες στην υγεία με κορονίδα την προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού. Η οποία ήταν και εντελώς αποτελεσματική, έτσι. Μιλάμε για ότι γλιτώσατε κόσμο, δηλαδή βέβαια αφού ήταν τόσο καλά και αποτελεσματικά όλα αυτά που κάνατε που οι μισοί γιατροί πήγαν σε αναστολή. Σου λέει τι να πάμε εμείς στα νοσοκομεία τώρα να κάνουμε. Στα Δωδεκάνησα αποδεικνύεται από τα στοιχεία ότι δουλεύουν αυτή την ώρα περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές σε σχέση με αυτούς που δούλευαν το 19. Άρα το 19 τι ήτανε ή μήπως δεν ήτανε. Το 20 τι ήτανε ή μήπως δεν ήτανε. Γιατί τώρα πιο πολλοί γιατροί, γιατί. Στο πρόγραμμά μας έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι πρέπει να καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η υγεία είχε προσδιοριστεί και έχει προσδιοριστεί ως ένας από τους τρεις τομείς, βασικούς τομείς που πρέπει από εδώ και πέρα να στρέψουμε περισσότερο την προσοχή μας. Από εδώ και πέρα, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια που έγιναν και όλα αυτά που γίνανε παγκοσμίως, τι κάνατε, κάνατε. Πάρτι κάνατε, ξέρω εγώ, σε ταράτσες, σε μοναστήρια, άστα αυτά, εγώ έχω τα δρόμους και τα έχω στείλει, σας παρακολουθώ. Τι νομίζατε ότι θα ξεφεύγατε από μένα. Ότι χάθηκαν τρεις ζωές ουσιαστικά. Το ρεπορτάζ πάντως, κύριε Χατζηδάκη, σας διαψεύδει, γιατί σε νησιά λείπουν βασικές ειδικότητες. Αυτό το πράγμα, ρε Μπαγλαμάδες, τώρα... Να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος και να μπερδεύετε τα μπούτια σας τώρα. Τι γίνεται αυτό. Όλα αυτά ισχύουν, ξαναλέω όμως, κύριε Παπαδάκη, περισσότερο ισχύει αυτό που είπαμε στην αρχή και εσείς και εγώ. Α, άρα, τι να. Δεν είπα ότι δεν λείπουν. Δεν είπα ότι τα πράγματα είναι τέλεια. Μακριά από μένα τέτοιου είδους σκέψεις. Που τελειότητα και Νέα Δημοκρατία και Ελλάδα, που, αυτά είναι σκέψεις όνειρα για νεράιδες, ξέρω εγώ. Δεν πρόκειται να αρνηθώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Σας είπα ότι έχουν γίνει προσπάθειες. Αν δείτε στα στοιχεία θα δείτε ότι οι δαπάνες, ας πούμε, για την υγεία ήταν 3,8 δισεκατομμύρια το 19, πήγαν 5,2 δισεκατομμύρια ετησίως το 23. Το 23 αυξήσαμε, λέει, τις δαπάνες για την υγεία. Το 19, ας πούμε, 20, 21, 22, που υπήρχε πρόβλημα, όλοι οι γιατροί στα σπίτια, φάρμακα πουθενά, Δεν μας είπανε οι δαπάνες. Η ιστορία να είναι καλά. Οι δαπάνες μήπως πήγαν σε μισθούς. Σε μισθούς δεν πήγανε, σε τσέπες σίγουρα όμως. Στο σύστημα δημόσιας υγείας θα πρέπει να γίνουν, στο ΕΣΥ, θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες και πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις. Στρακ και τον μπαλάκι ιδιωτικοποιήσεων. Να το είπε, το ανέφερε, επενδύσεις είπε. Δεν είπε να κάνουμε δουλειά εκεί πέρα με τα ρυθμίσεις, επενδύσεις είπε. Άιντε, τουρτουβάκια!